και στην πραγματικότητα 4 χρόνια από το κλεισιμό της. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι μια αλυσίδα, την οποία πρέπει να μας διδάξει, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα, πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Και λοιπόν, κύριε Σπουδαλάκη, να ξεκινήσουμε από εσάς μια πρώτη τοποθέτηση. Η δημόσια τηλεόραση, ο ρόλος της και αν η ΕΡ προσπαθεί, βαδίζει σε μια κατεύθυνση σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε μια λογική, ότι ακούμε όλο και πιο συχνά, κύριε Σπουδαλάκη, κουβέντες όπου προέρχονται από πολιτικά πρόσωπα, στο δημόσιο λόγο κυριαρχεί αυτό το πράγμα. Τι τους θέλουμε, τι θέλουμε τόσο κόσμο να κάθεται να δουλεύει εκεί πέρα, γιατί πρέπει να υπάρχει η ΕΡΤ, γενικότερα να υπάρχει δημόσια τηλεόραση, γιατί πρέπει να λειτουργεί ένας τέτοιος οργανισμός. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για την ευκαιρία να συμβάλλω σε αυτή την επέτειο που πρέπει να είναι και εορταστική κατά την άποψή μου. Πρέπει να είναι εορταστική για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι 2 χρόνια μετά την επαναλειτουργία, αλλά η επέτειο αυτή και ιδιαίτερα μια ψύχρεμη συζήτηση μας δίνει τη δυνατότητα να αναστοχαστούμε. Να πάμε λίγο πίσω για να δούμε πού βρισκόμαστε και να απαντήσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς που ακούγονται είτε στη δημόσια σφαίρα, είτε τις θέσατε κι εσείς τώρα. Τι συνέβη τότε, γιατί συνέβη αυτό, ποια ήταν η διεθνής εμπειρία, γιατί η δημόσια τηλεόραση, όχι στη χώρα μας αλλά και αλλού, βρίσκεται κάτω από πολύ μεγάλη, θα έλεγα, επίθεση, αμφισβήτηση. Να πω και κάτι ακόμα. Μάθαμε κάτι από αυτό. Σκεφτήκαμε τι έγινε. Μάθαμε κάτι χρήσιμο το οποίο αξιοποιούμε από τους 5 μήνες πόσο ήταν της αυτοδιαχείρισης και του εγχειρήματος αυτού. Και να πω και κάτι άλλο. Υπήρχαν ψήγματα νομοποίησης αυτής της αντιδημοκρατικής πρωτοβουλίας του Μαύρου 4 χρόνια πριν, που για είπατε. Υπήρχαν. Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική και επικοινωνία πια πάντα ήταν έτσι, αλλά ακόμα περισσότερο στις μέρες μας, είναι ταυτισμένες. Και θεωρώ ότι η λειτουργία της δημοκρατίας και η διαχείριση των δημόσιων συχνοτήτων είναι συνυφασμένες με τη δημοκρατία. Και άρα το τι δημοκρατία θέλουμε έχει να κάνει και το τι μέσα θέλουμε. Θέλουμε μέσα τα οποία βρίσκονται και επιχειρούν πάντα να είναι 1,5 βήμα μπροστά από το επίπεδο της κουλτούρας ή της ζήτησης, ή είναι έρμεο και θύματα, αν θέλετε, της ακροαματικότητας των χαμηλότερων ενστίκτων του ακροατηρίου. Θέλουμε ειδήσεις αυτού του τύπου, θέλουμε ειδήσεις οι οποίες ουσιαστικά κάθε μέρα κάνουν παραγωγές μιας μεγάλου μήκους ταινίας, ενώ τα μεγάλα δίκτυα εκεί που η τηλεόραση είναι συνυφασμένη, είναι το πρότυπο. Καλός ή κακός, δεν βάζω ιδεολογικό ή άλλο πρόσημο, όπως τα μεγάλα δίκτυα στη Βόρεια Αμερική, όπου έχουν ένα ακροατήριο όσο και ο πληθυσμός της Ευρώπης. Κάνουν μια ανασκόπηση σε 1/4 των νέων, των εθνικών και των παγκόσμιων, και εδώ ασχολιόμαστε με ένα ατύχημα και κυρίως με όλα τα αρνητικά της κοινωνίας, χωρίς να αναδεικνύουμε, ας πούμε, και τα θετικά. Έχουμε μία τάση να μιμούμεθα και να προβάλλουμε, κατά την άποψή μου, όψεις του κοινωνικού όλου. Και όχι το κοινωνικό όλο. Γιατί το κοινωνικό όλο δεν έχει πάντα αρνητικό πρόσημο. Και δημιουργούμε πάντα ένα πεσιμισμό, μια κατάσταση ότι εδώ είμαστε η μοναδική κοινωνία η οποία μόνο αρνητικά έχει και τα λοιπά. Αν κοιτάξουμε παραδείγματος χάρη το χώρο του λειτουργήματός μου, το Πανεπιστήμιο, το μόνο που ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες από τα μέσα, και ευτυχώς όχι από τη δημόσια τηλεόραση, είναι ότι δεν κάνουμε τίποτα, είμαστε τεμπέληδες, δεν παράγουμε, δεν έχουμε πτυχία καλά. Το οποίο δεν τεκμηριώνεται απολύτως από κατατάξεις όταν γίνονται των πανεπιστημίων, είμαστε σε πολύ καλές θέσεις, εννοείται, τα πανεπιστημία. Στο 2-3% δεν νομίζω, παραδείγματος χάρη, όταν έχεις τα 8-10 πανεπιστήμια της χώρας, τα 1000 του κόσμου, στα 22.000, ή στο 2-3%. Άλλη δραστηριότητα στον κόσμο έχουμε τόσο υψηλή. Λοιπόν, να δούμε όμως κάτι. Να δούμε όμως κάτι και ο πρόεδρος να πει στη συζήτηση. Λέμε από τη μια μεριά αυτό που είπατε, ότι η δημόσια τηλεόραση στην πραγματικότητα οφείλει να έχει ένα χάρισμα, να μπορεί να απλώσει το βλέμμα της σε όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα,
σε όλες τις ανθρώπινες εκφάσεις της ζωής. Το κοινωνικό όλο, κύριε Δαράκη. Από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι αυτό το στοιχείο, και πρόεδρε, που την κάνει πολύτιμη, αλλά την κάνει και επικίνδυνη? Δηλαδή, εάν πράγματι η τηλεόραση αντικατοπτρίσει όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, τις αναδείξει με σωστό τρόπο, δεν γίνεται επικίνδυνη? Είναι αυτός ο λόγος που δέχεται η δημόσια τηλεόραση επίθεση? Δεν λέω μόνο για την ΕΡΤ, συνολικά. Επικίνδυνη για ένα σύστημα παγιωμένο, εννοείται, φαντάζομαι. Έτσι. Και για πολλά άλλα πράγματα. Σε ένα πολιταρχικό καθεστώς, μια δημόσια τηλεόραση μπορεί να είναι επικίνδυνη. Σε ένα καθεστώς δικτατορίας μπορεί να είναι επικίνδυνη για τους πολίτες της χώρας. Αλλά σε ένα καθεστώς δημοκρατίας, νομίζω ότι η επικινδυνότητα της δημόσιας τηλεόρασης έχει να κάνει με συμφέροντα τα οποία δεν καλοβλέπουν την ύπαρξή της. Μάλιστα. Εγώ χαίρομαι, δηλαδή θα ήθελα περισσότερο να είμαι ακροατής, γιατί οι απόψεις του αγαπητού φίλου καθηγητή με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και μ' αρέσει να τον ακούω όταν μιλάει. Δύο-τρεις πτυχές, ας πούμε. Μπορούμε να φανταστούμε μια χώρα χωρίς δημόσια τηλεόραση? Ναι, μπορέσαμε να τη φανταστούμε, γιατί το είδαμε στην πράξη να συμβαίνει. Και τι είχαμε τότε εκεί? Ας αναλογιστούμε αυτά τα πράγματα. Ας αναλογιστούμε δηλαδή τη ζημιά που έχει υποστεί η ίδια η χώρα ως χώρα πλέον, στο εξωτερικό. Η Φωνή της Ελλάδας, ας πούμε, στο εξωτερικό έπαψε να ηχεί για 2 χρόνια ολόκληρα. Και άλλα 2 τώρα, μόλις τώρα καταφέραμε να φτάσουμε στην Αυστραλία, στον Καναδά και στην Αμερική. Η Φωνή της Ελλάδας δεν έφτανε εκεί. Δείτε ένα πόσο μεγάλο έγκλημα είναι αυτό. Θα μπορούσε να υπάρξει υποστήριξη στην ντόπια κινηματογραφία. 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η δημόσια τηλεόραση. Δούλεψαν σκηνοθέτες, δούλεψαν ηθοποιοί, τεχνικοί. Δούλεψε ο ελληνικός πολιτισμός. Θα μπορούσαμε να έχουμε αυτές τις εκατοντάδες συναυλίες που κάναν τα μουσικά σύνορα της ΕΡΤ με μηδέν ή ελάχιστο συμβολικό εισιτήριο στις γειτονιές της Αθήνας. Θα μπορούσε να υπάρξει... θα μπορούσε να φανταστεί κανένας, ας πούμε, πώς θα ήταν τα πράγματα εάν η Φωνή της ΕΡΤ μέσα από τα ραδιόφωνά της, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες, τις κοινωνικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει κατά καιρούς, πώς θα ήταν τα πράγματα. Κρίνουμε πάντα με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι, τις δυνατότητες που υπάρχουν, και ταυτοχρόνως κρίνουμε με βάση το ότι τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν. Πρόεδρε, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κριτική και ο κόσμος νομίζει ότι η ΕΡΤ είναι ένα κανάλι δημοσιογραφικό. Ενώ η ΕΡΤ βεβαίως δεν είναι ένα κανάλι δημοσιογραφικό, είναι ένας τεράστιος όμιλος με όλες αυτές τις δραστηριότητες που είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, έβλεπα χθες, έβλεπα σήμερα το πρωί. Και τη σημασία που παίζει η ΕΡΤ στο κομμάτι του πολιτισμού. Δες κάτι. Έβλεπα σήμερα το πρωί-πρωί, κάτι στις 7.30. Παρακολουθώντας και εσάς ταυτοχρόνως, τις χθεσινές θεαματικότητες. Πλάι σε τα οποία, εν πάση περιπτώσει, συγκεντρώνουν μια προτίμηση. Χθες ένα ντοκιμαντέρ για τους Έλληνες υπαρξιστές είχε πάρα πολύ ωραία αποδοχή. Λοιπόν, πού θα το έβλεπες αυτό το πράγμα? Σωστά. Πού θα έβλεπες αυτό το πράγμα? Η λογική... Να δούμε όμως κάτι, κύριε Σπουδαλάκη. Να δούμε κάτι που είναι ουσιαστικό για μας και για τη δουλειά μας και για όλα. Εκείνες τις μέρες που έκλεισε η τηλεόραση, ένα σοκ με θετική έννοια ήταν η αποδοχή του κόσμου. Βεβαίως. Όχι η αποδοχή του κόσμου με την έννοια ότι λέει σωστά τα λέγατε, αλλά ένας κόσμος ο οποίος βγήκε στον δρόμο, συμπαραστάθηκε και ήταν ισχυρός παράγοντας να κρατηθούμε όλα αυτά τα χρόνια για να υπερασπιστούμε πράγματα. Εμείς λοιπόν τώρα οφείλουμε να κάνουμε κάτι που αυτό τον κόσμο θα το διατηρήσει στο πλευρό μας. Mm-hmm. Σε μια προσπάθεια δηλαδή. Όχι να εκπροσωπήσουμε μόνο συμφέροντα, αλλά να δείξουμε πραγματικές αιτίες, λόγους για τις καταστάσεις που υφίσταται κλπ. Το πετυχαίνουμε? Είναι αυτό το πράγμα το οποίο βάζουν όσοι χτυπούν τη δημόσια τηλεόραση σε πρώτη γραμμή και λένε ότι ξέρεις, είσαστε κυβερνητικοί, σας άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Σας άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ και του οφείλετε. Δεν είναι ψέμα ότι σε μια κυβέρνηση συγκεκριμένη κλείσαμε, μια συγκεκριμένη κυβέρνηση μας άνοιξε. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτός ο αγώνας των εργαζομένων των ίδιων επί 2 χρόνια στην πρώτη γραμμή, στην κυριολεξία, ήτανε όλοι εδώ που περάσανε και λέγανε ότι δεν έπρεπε να κλείσει. Και βουλευτές κομμάτων
από το κομμάτι που έκλεισαν την ΕΡΤ κλπ. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν πώς, τι οφείλει να κάνει η δημόσια τηλεόραση να έχει αυτή την ισχυρή δύναμη στο πλευρό της ανά πάσα στιγμή, ώστε να μην φοβηθεί και στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις που κάποιοι τις διαφημίζουν και τις θεωρούν και προσώτους να λένε ότι εμείς θα την κλείσουμε, θα την κάνουμε. Κοιτάξτε, είπαμε προηγουμένως ότι έκλεισε. Έκλεισε η τηλεόραση επειδή για πάρα πολλούς λόγους πολιτικούς, αλλά εκεί συγκρούστηκαν δύο απόψεις στην ελληνική κοινωνία. Εκείνη η οποία συνένεσε σιωπηράει με άλλους τρόπους στο μαύρο και εκείνη η οποία αντιστάθηκε. Η δεύτερη δεν σημαίνει ότι δεν είχε κριτικές απέναντι στην ΕΡΤ, αλλά προασπίστηκε το δημόσιο της επικοινωνίας, το δημόσιο χαρακτήρα και το πολιτιστικό στίγμα και παράδοση της ΕΡΤ, στοιχεία του οποίου μας έδωσε ο κύριος Πρόεδρος λίγο πριν. Είπα προηγουμένως, επικοινωνία και πολιτική πάνε μαζί και πολιτισμός βεβαίως. Δεν μπορείς αυτά να τα ξεχωρίσεις. Κάθε τι πολιτιστικό είναι και πολιτικό, βαθιά πολιτικό. Τι κάνουμε. Κοιτάξτε, είπατε επικίνδυνοι. Εγώ θα έλεγα οτιδήποτε είναι κριτικό είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο για αυτούς που είναι βολεμένοι, βολεύονται με το υπάρχον. Άρα πρέπει να μείνουμε επικίνδυνοι. Αυτό αφορά όλους μας, θέλω να πιστεύω. Όλους μας, και το λέω με βαθιά συνείδηση και σε πρώτο πληθυντικό. Αφορά όλους μας. Ότι πρέπει να είμαστε κριτικοί. Να έρθουμε λίγο στα συγκεκριμένα. Νομίζω τα δύο χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά βήματα η ΕΡΤ. Οφείλει να κάνει κι άλλα. Οφείλει να αποφεύγει άλλα λάθη. Να μην μιμείται παραδείγματος χάρη της ευκολίας της ιδιωτικής τηλεόρασης. Έτσι. Έχει ένα πεδίο το αθλητικό τμήμα. Να πω κάτι μια και σήμερα. Είναι εξαιρετική. Είναι μελετημένη, είναι σοβαρή, κρατάνε ισορροπίες. Είναι εκεί που πρέπει να είναι. Στις άλλες εκπομπές, κύριε Καθηγητά. Είναι και εκτίθενται και οι δύο με τις. Δεν πειράζει. Όχι. Μα αλίμονο. Αυτό είναι και ο καθαρές κουβέντες. Εδώ πάντως είναι καθαρές κουβέντες. Καθαρές κουβέντες. Με ρωτήσετε για τα οπαδικά μου πριν. Βεβαίως θα το πούμε. Αυτό είναι δημοκρατία, να με σέβεσαι κτλ. Αυτό άλλο. Τα πολιτιστικά. Οι σειρές της ΕΡΤ είναι εξαιρετικές. Μπορεί κατά τη στοιχεία και το επικοινωνιακό και τα λοιπά να φτάσει αυτό το επίπεδο. Μπορεί να είναι ένα βήμα πιο πάνω πολιτιστικά. Για να δούμε, Πρόεδρε, μια κουβέντα. Μια τελευταία κουβέντα. Κυρίως το στοιχείο της μυθοπλασίας που είναι ζητούμενο σε αυτή τη συγκυρία. Η ΕΡΤ οφείλει να ανταποκριθεί σε όλους τους τομείς. Και βέβαια στα αθλητικά έχει ανταποκριθεί. Υπάρχει ένα αίτημα και κοινωνικό, αλλά και της διοίκησης και των εργαζομένων, η ΕΡΤ να κάνει σημαντικά βήματα και στο τομέα της μυθοπλασίας. Φέτος είναι η τρίτη χρονιά, δεν δικαιούμαστε να πάμε χωρίς μυθοπλασία. Δικές μας παραγωγές εννοείται. Δικές μας παραγωγές, βεβαίως. Λεφτά έχουμε. Δηλαδή εκεί είναι το ζήτημα, γιατί δεν το κάνουμε γιατί μας αρέσει. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Στο βαθμό που η ΕΡΤ εξακολουθεί να είναι κάτω από το καθεστώς των 10, θα υπάρχουν δυσκολίες. Αυτά είναι γνωστά σε όλους. Όμως παρόλα αυτά οφείλουμε να είμαστε και ευρηματικοί, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό το ρόλο που καλούμαστε να επιτελέσουμε. Και για να μην ξεχνιόμαστε, σε 20 μέρες να κάνουμε και μια διαφήμιση. Βέβαια. Σε 20 μέρες ξεκινάει το δεύτερο Summer Time που διοργανώνουμε με το Δήμο Αγίας Παρασκευής, με πληθώρα εκδηλώσεων, με εκπληκτικούς συναδέλφους καλλιτέχνες, με δωρεάν ίσο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που πρέπει όμως να επισημάνουμε κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και να γνωρίζει και ο κόσμος, αλλά να το επιβεβαιώσετε, ότι δεν είναι η μισθή μας το 3,5 ευρώ που δίνει ο κάθε Έλληνας πολίτης, τα 3 ευρώ που δίνει κάθε μήνα στη ΔΕΗ. Ότι είναι όλα αυτά που είπατε, είναι κινηματογράφος, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι ανταποδοτικό, επιστρέφει δηλαδή στον κόσμο με αυτή την μορφή όπως την είπατε, συν την υποχρέωσή μας, την μνημονιακή, να δίνουμε από αυτά τα λεφτά, έτσι, στη μαύρη τρύπα του Αγία. Τη λέξη ότι πρέπει να μείνουμε ή να γίνουμε επικίνδυνοι για κάθε μορφή εξουσίας, για να μπορέσει ο και να απεγκλωβιστούμε και φωνή, από τους πολιτικούς. Και φωνή, αν μου επιτρέπετε, στο όλον της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο σε ό,τι γυαλίζει. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.